Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτή η συνεργασία πάει τόσο καλά. Είναι η δεύτερη διοργάνωση, η 12η συνολικά. Η Αγκροθέσσαλη πια έχει γίνει μια σημαντική έκθεση. Για μας είναι η σημαντικότερη περιφερειακή έκθεση. Η πολιτική μας να αναπτύσσουμε περιφερειακές εκθέσεις είναι δεδομένη. Ήδη με την Καστοριά, με την Κομοτηνή, με το Δήμο Λαρισαίων. Και θέλω να ευχαριστήσω εδώ προσωπικά τον Δήμαρχο Λαρισαίων που λείπει σήμερα γιατί είχε διάφορα ζητήματα στη Λάρισα, τον κύριο Καλογιάννη, και τον Αντιδήμαρχο τον Παναγιώτη τον Μπέη, γιατί αυτοί οι δύο έχουν δείξει ένα πολύ μεγάλο πάθος και επιμονή για να πετύχει αυτή η έκθεση. Για μας έχει γίνει μια από τις κορυφαίες εκθέσεις όσον αφορά τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και τον εξοπλισμό. Θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική των περιφερειακών εκθέσεων και ήδη για τη Λάρισα ειδικά σχεδιάζουμε και διάφορα παράλληλα γεγονότα. Θέλω να σας πω ότι οι συμμετοχές φέτος είναι 780 από 498 πέρυσι. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση και έχουμε επίσης αύξηση και στο χώρο τον εκθεσιακό, που επίσης και εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση από 12.000. Από 20.000 στις 25.000. Από 20.000 στις 25.000 τετραγωνικά μέτρα, που αυτό σημαίνει ότι η έκθεση γίνεται μια έκθεση κεντρική, θα έλεγα, και όχι περιφερειακή. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι στην περιφέρεια υπάρχει υλικό για τη δουλειά μας. Τώρα είμαστε εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη μαζί με τους ανθρώπους στη Δέσχελ Expo, για να ουσιαστικά να αναγγείλουμε τα ευχάριστα πάλι για δεύτερη φορά Αγκροθέσσαλη. Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ δυνατά. Φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή χημεία μεταξύ μας, μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Δέσχελ Expo. Όλα βαίνουν καλώς. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καταπληκτική έκθεση. Τα στοιχεία το δείχνουν. Το μόνο που αναμένουμε είναι την επισκεψιμότητα. Αυτή μένει να αποδειχθεί την επόμενη εβδομάδα, όπου ξεκινάει η έκθεση 28 Φλεβάρι, την Πέμπτη. Και βέβαια εδώ θέλω να κάνω και μια πρόσκληση και να ευχαριστήσω καταρχάς όλο τον κόσμο το δημοσιογραφικό από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί πάντα όποτε ερχόμαστε εδώ, είτε για την Αγκροθέσσαλη, είτε για την Φιλοξένεια, είτε να κάνουμε το promotion για το Πάρκο των Ευχών, που είναι η δεύτερη χρονιά που το έχει κάνει ο Δήμος, βρίσκουμε έτσι μια πολύ ζεστή φιλοξενία από τα μέσα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια θέλω και εκ μέρους του Δημάρχου να κάνω και μια πρόσκληση. Απευθύνεται σε εσάς και βέβαια και στους ανθρώπους της Δέσχελ Expo, εν όψη των εγγενείων την Πέμπτη, να σας έχουμε στη Λάρισα, να σας φιλοξενήσουμε και να δείξουμε και ένα μεγάλο μέρος της καινούργιας εικόνας της Λάρισας, που αφορά δόμηση στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με το σχέδιο βελτίωσης αστικής κινητικότητας. Έχουμε δηλαδή εφαρμογή του σχεδίου, έγινε ένα μεγάλο συνέδριο την προηγούμενη Παρασκευή και Σάββατο από όλη την Ελλάδα, μαζί με την Ένωση Γενικών Γραμματέων των Δήμων και το Δήμο Λαρισαίων. Είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που εφαρμόζει το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και δείχνει μια άλλη εικόνα πλέον της πόλης, και είμαστε συνευχαριστές να προσκαλέσουμε εν ώψη των εγγενείων την ημέρα εκεί να δείτε το μεσημέρι με μια βόλτα και αυτό που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων.